παρουσία στο τελικό του κυπέλου είναι μια μικρή, ας πούμε, νίκη για μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Εμείς, σαν Παναθηναϊκός, φέτος το κύπελο ήταν ένας από τους δύο στόχους που θέσαμε από την αρχή. Στην Σαντορίνη, ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο μάτς. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, υπάρχει ενθουσιασμός. Είναι η τρίτη μας συνεχόμενη φορά με την ομάδα της Σαντορίνης που βρισκόμαστε στο Final Four του κυπέλου. Ήταν ένας στόχος από την αρχή που είχε βάλει η ομάδα. Αν θέτει τα βούλα, είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετέχουμε για πρώτη φορά σε αυτό το θεσμό. Για μας είναι μια χρονιά ορόσημο για το Σύλλογο, είναι τα 10 χρόνια του Συλλόγου και θα θέλαμε να συνδυάσουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχηθώ να δούμε τρία υπέροχα παιχνίδια και φυσικά πέραν του βόλεϊ να ευχηθώ κατάβαση πυρός στην Ουκρανία και σε κάθε άλλο μέτωπο σε όλο τον κόσμο. Ερχόμαστε εδώ, θέλω να πιστεύω, ως φαβορί και γιατί όχι μετά από όμορφους αγώνες που ζούμε με τελικούς και ένα τελικό, να είμαστε εμείς αυτοί που θα κατακτήσουμε τον τίτλο. Θέλω να κάνουμε σήμερα το άτυπο σέρβις και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου να έρθουν στο γήπεδο. Τα τελευταία χρόνια η Κρήτη έχει γίνει το επίκεντρο αθλητικών γεγονότων, όχι μόνο τοπικών. Το καλοκαίρι που είχε έρθει η Εθνική Ομάδα Γυναικών για την προετοιμασία, σου είχα πει ότι εμείς θέλουμε το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο Λίντο να γίνει το σπίτι του βόλεϊ. Μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση σίγουρα θα δώσει ένα μεγάλο κίνητρο σε όλο τον κόσμο του τοπικού βόλεϊ να παρακολουθήσει αγώνες υψηλού επίπεδου.